Το όρος Σινά βρίσκεται στην έρημο της Αιγύπτου, στο νότιο μέρος της Χερσονήσου του Σινά και βρέχεται από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ένα από τα υψηλότερα βουνά της Χερσονήσου και βρίσκεται σε υψόμετρο 2.285 μέτρων. Το όρος Σινά είναι ιδιαίτερο μέρος. Ακριβώς εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, ο Θεός εμφανίστηκε στον προφήτη Μωυσή μέσα στη φλεγωμένη και μη κοιωμένη άφλεκτη βάτο. Στην κορυφή του όρου Σινά, ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τις 10 εντολές γραμμένες σε πέτρινες πλάκες. Στην κορυφή του όρους βρίσκεται ο Ορθόδοξος Ναός της Αγίας Τριάδος. Στο βουνό, κάθε βράδυ ανεβαίνουν από μερικές δεκάδες έως μερικές εκατοντάδες προσκυνητές για να συναντήσουν μαζί το πρωινό φως. Η ειρήνη που υπάρχει ανάμεσα στους μοναχούς και τους ντόπιους Βεδουίνους έκανε το Σινά ένα σύμβολο ειρήνης μεταξύ ανθρώπων, διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών. Οι πρώτοι χριστιανοί ήρθαν στους πρόποδες του βουνού τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε εδώ ένα μοναστήρι που αργότερα αφιερώθηκε στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Περισσότεροι από 1.000 Άγιοι του όρου Σινά τιμώνται από την Εκκλησία. Το Θεοβάδι στον όρο Σινά, όπως και το αγιώνυμο όρος του Άθο, από την αρχαιότητα προσελκύουν ασκητές που θέλουν να ζήσουν την πραγματική ερημική ζωή, να αφοσιωθούν στην ουερά προσευχή, στην ησυχία. Το Σινά συνδέεται με αόρατους πνευματικούς δεσμούς με το Άγιον Όρος. Για όλους όσοι χρειάζονται ένα πνευματικό στήριγμα. Παΐσιος Αγιορείτης. Επισόδιο 3. Ο Αναχωρητής του Σινά. Αυτή η σειρά ταινιών είναι το αποτέλεσμα του διακονήματος και της υπακοής του Ηγουμένου Κυπριανού στον Αγιορείτη Γέροντα Ευθύμιο, ο οποίος πρότεινε να κινηματογραφήσουμε το βίο του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου που γράφτηκε από τον Ιερομόναχο Ισάκ. Ο συγγραφέας του βίου κοιμήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1998. Ο τάφος του είναι κοντά στην καλύβα του Ευθυμίου. Επίσης, σε αυτήν την ταινία περιλαμβάνονται μαρτυρίες πολλών ανθρώπων οι οποίοι συναντήθηκαν προσωπικά με τον Γέροντα Παΐσιο ή έζησαν κοντά του. Θα ακούσετε αποσπάσματα κειμένων του ίδιου του Γέροντα Παϊσίου του Αγιορείτη και θα δείτε μέρη όπου έζησε. Ο δρόμος μας περνάει μέσα από την έρημο του Σινά προς το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, όπου ο Γέροντας Παΐσιος έζησε τη δεκαετία του 1960. Στην Αίγυπτο, σήμερα, τα πράγματα δεν είναι ήσυχα. Για να φτάσουμε στο μοναστήρι, πρέπει να περάσουμε από 14 σημεία ελέγχου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, ο ηγούμενος της Μονής, είπε: «Αν φτάσετε με ασφάλεια στο μοναστήρι, θα το θεωρήσω ένα μέγα έλεος του Θεού και ευλογία του Γέροντος Παϊσίου για τα γυρίσματα». Ιερομόναχος Ισαάκ. Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Κεφάλαιο 8. Ερημίτης στο Θεοβάδι στο όρος Σινά. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1962, ο Γέροντας πήγε στο όρος Σινά. Όταν πρωτοπήγε στο Σινά, είχε μεγάλη ανομβρία. Σε φυσιολογικές συνθήκες, στην περιοχή αυτή, βρέχει πολύ αραιά. Την χρονιά εκείνη ήταν ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη νερού, γιατί είχε 3,5 χρόνια να βρέξει. Ένα καραβάνι ετοιμάστηκε να πάει να κουβαλήσει νερό από μακριά. Ο γέροντας τους είπε: «Περιμένετε, μην πάτε απόψε». Τη νύχτα έκανε προσευχή και έβρεξε πολύ. «Όταν κάνω προσευχή για βροχή και βλέπω έστω και ένα σύννεφο στον ουρανό, ακόμα και να μην ρίξει βροχή, δοξάζω το Θεό που παρουσίασε έστω και ένα σύννεφο και με πειράζει η συνείδηση που υπάρχουν μέσα μου πολλά πνευματικά σύννεφα, τα οποία διώχνουν τα σύννεφα του Θεού. Αν ταπεινά ζητούμε το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Η προσευχή του ταπεινού μαζεύει σύννεφα όταν είναι ανομβρία. Και πάντα να ευχόμαστε η βροχή που θα ρίξει ο Θεός να έχει και πνευματική ενέργεια, να σβήνει την πνευματική πυρκαγιά που έβαλε ο κακός διάβολος στον κόσμο και καίει ψυχές».
Τότε η διαφορά που είχαμε με τον πατέρα Παΐσιο στην ηλικία ήταν περίπου 9 χρόνια. Μεγαλύτερος ο πατήρ Παΐσιο. Εγώ ήμουν τότε 26-27 όταν ήρθε, 27 και κάτι, και εκείνος ήταν 36. Βέβαια, εμείς ξέραμε ότι ήταν ένας καλός μοναχός και ένας συνεπής μοναχός. Γι' αυτό όταν ήρθε εδώ, ναι, μεν τον είχαμε, τον ζητάγαμε συμβουλές, λίγοι μοναχοί ήμασταν, και μας έδινε, δεν είχαμε, οι περισσότεροι δεν είχαμε τότε πολύ κατανόηση στα μοναχικά ζητήματα. Εγώ ήμουν λίγο άτακτος τότε, ήμουν λίγο ζωηρός ως μοναχός. Δηλαδή, για να καταλάβω τι εννοώ, έκανα πολλές δουλειές εδώ, εκεί, ασχολούμαι με τους ασθενείς και δεν είχα χρόνο για πολλή προσευχή. Και όλοι οι μοναχοί αρχίσαμε σιγά σιγά να βάζουμε μία σειρά μοναχική καλύτερη. Είχε ένα μικρό κελάκι, πολύ απομονωμένο, στον πύργο, εκεί που άλλοτε φυλάκιζαν τους εξορίστους του Σινά. Γρήγορα μάθαμε ότι ο Παΐσιος, μπαίνοντας στο κελί του, απομάκρυνε αμέσως το στρώμα από το κρεβάτι του και έβγαλε την ηλεκτρική λάμπα που φώτιζε το χώρο. Και όποιος πήγαινε και τον επισκεπτόταν, δεν τους δεχόταν όλους με αγάπη πολύ, τους αγκάλιαζε. Πήγαιναν και νέοι άνθρωποι, έτσι ντυμένοι κάπως παράξενα της εποχής μας, φρούσαν και σκουλαρίκια και στα μαλλιά τους κουτσίδες κρέμοντα. Αυτός τους αγκάλιζε, τους φιλούσε και από την πρώτη στιγμή τους σχέδιζε με το μέρος. Και τους έλεγε με τα όνοματα τους, που καλώσαν, δηλαδή το θεωρούσε τιμή του που τους επισκεπτόταν αυτός. Από την πρώτη στιγμή τον κέρδισε τον άλλο, με το μέρος του. Τότε απέφευγε τα αξιώματα, ήταν, ενώ είχε τόσα χαρίσματα και στο μυαλό ήταν πανέξυπνος, στο μυαλό του ήταν πανέξυπνος, απέφευγε τα αξιώματα, αμέσως έβαζε μετάνοια. Σου πήγε παιδί την ιεροσύνη που διατιμούσε το αξίωμα της ιεροσύνης. Δηλαδή στην πράξη, όχι με λόγια μόνο, στην πράξη μόνο. Γιατί να βάλει ένας νέος μοναχός σε έναν γέροντα μετά. Εντάξει, ένας γέροντας να βάλει χρόνια στην άσκηση και αρετή και να βάλει μετάνοια στον νέο. Ζυμνό υπακού. Εδαφιές μετάνοιες. Μεγάλες μετάνοιες. Στρατές. Αν ήμουν στον κόσμο ιερεύς, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να τα αποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούσαν όλοι. Εγώ σαν μοναχός μπορώ να κλείσω και την πόρτα μου, να φύγω και στην έρημο, να εξαφανιστώ και να βοηθώ με την προσευχή αθόρυβα. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι να λύνω τα προβλήματα του κόσμου, αλλά να λέω καμιά ευχή για τον κόσμο. Γι' αυτό δεν έγινα ούτε παπάς, ούτε πνευματικός, για να βοηθάω με άλλο τρόπο. Και ο Ιωάννης Κρύμακος και ο Ιωάννης πρόσφανε πολύ να μην κρίνουν. Το θεωρούσε μεγάλο. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης Κρύμακος στο βιβλίο του ότι ο μοναχός που προσέχει να μην κρίνει, γιατί πρέπει να κρίνει, να προσέχει, δεν μπορεί να μην κρίνεις. Τη γλώσσα σου να διαζώσεις, αλλά στη σκέψη σου μπορεί να κρίνεις τους πάντα. Πριν από το κελί ενός μοναχού, άλλου, και το βλέπει αταχτοποιητό, ασυγχύριστο, έτσι. Το αντρικό συμβαίνει αυτό. Και τι λέει με τη σκέψη σου. Δεν τον κρίνει αμέσως, αλλά λέει, κοίταξε αδερφός, ασχολείται με τα μαθηματικά, με την προσευχή, με τη μελέτη και δεν του μένει χρόνος να τακτοποιήσει το κελί του, να καθαρίσει. Και δεν τον κρίνει. Μπορεί να περάσει από το κελί ενός άλλου μοναχού, σπάνιο, αυτό εξαίρεση, αντρικό, να είναι καθαρό, τακτοποιημένο. Και τότε τι λέει πάλι με τη σκήτα, ο αδερφός, όπως έχει καθαρό τον έσω άνθρωπο, έτσι έχει και το περιβάλλον του. Και ούτε γι' αυτό.
Δηλαδή ούτε τον ένα κρίν, ούτε τον άλλο. Αυτός φτάσει σε ύψος αρετής μεγάλης, διότι έχει πολύ αγάπη. Ο γέροντας ονόμαζε τον εαυτό του οξυπόλυτος του Θεού και περπατούσε ξυπόλυτος και έβαζε παπούτσια μόνο όταν έβλεπε κόσμο. Ναι, βέβαια, έτσι, σωστό αυτό. Και μάλιστα ήθελε να ασκηθεί, γιατί λέει πόσοι Βεδουίνοι περπατάνε ξυπόλυτοι. Αυτό είναι. Μετά όμως, επειδή έπαθε και αυτή την ασθένεια, ήταν υποχρεωμένος, γιατί πατώντας κάτω στις πέτρες και στους βράχους, ιδίως το χειμώνα, ήταν πάρα πολύ κρύα, σαν πάγο. Σαν μοναχοί, θα πρέπει να ζήσουμε τουλάχιστον λίγο κατώτερα από ό,τι στον κόσμο ή τουλάχιστον όπως ζούσαμε στον κόσμο. Όχι να έχω καλύτερα πράγματα από αυτά που είχα στο σπίτι μου. Το μοναστήρι κανονικά πρέπει να είναι πιο φτωχό από το σπίτι μου. Αυτό βοηθάει εσωτερικά τον μοναχό και βοηθάει και τον κόσμο. Τα έχει κανονίσει έτσι ο Θεός, να μην βρίσκουν ανάπαυση σε αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Αν τους λαϊκούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη, η κοσμική, πόσο μάλλον το μοναχό. Αν βρισκόμουν σε ένα πλούσιο σπίτι και μου έλεγε ο νοικοκύρης, πού θέλεις να σε φιλοξενήσω για να ευχαριστηθείς, στο σαλόνι με τα επίσημα έπιπλα ή σε ένα στάβλο που έχουμε κανένα δυο κατσίκες. Ειλικρινά σας λέω, εκεί στο στάβλο με τα κατσίκια θα ένιωθα μεγαλύτερη ανάπαυση. Γιατί όταν ξεκίνησα για καλόγερος, δεν έφυγα από τον κόσμο για να βρω καλύτερο σπίτι, να βρω παλάτι. Θυμάμαι, στην κουζίνα είχαν ένα καζάνι μεγάλο και είχαν τη μανέλα για να το σηκώνουν. Με τα ξύλα άναβαν φωτιά για να μαγειρέψουν. Και το νερό το ανεβάζαμε με το μαγκάνι στο αρχονταρίκι. Μερικά πράγματα που γίνονται σήμερα στα μοναστήρια δεν δικαιολογούνται. Είδα σε ένα μοναστήρι να κόβουν το ψωμί με μηχανή. Δεν ταιριάζει. Ο μοναχός αποφεύγει τις ευκολίες γιατί δεν τον βοηθάνε πνευματικά. Στην κοσμική ζωή δυσκολεύονται οι άνθρωποι από τις ευκολίες τις πολλές. Εάν δεν μπορούμε να μιμηθούμε τους Αγίους Πατέρες της Αιγύπτου με τη μεγάλη τους μοναχική ακρίβεια, ας μιμηθούμε τουλάχιστον τις καμήλες, οι οποίες ενώ τρώνε λίγο, σηκώνουν όμως πολύ βάρος. Και από το πολύ γονάτισμα ροζιάσανε τα γόνατά τους και βαρυφορτωμένες ακολουθούν ταπεινά πίσω από ένα μικρό γαϊδουράκι. Έχουν δε και το εξής τυπικό. Τον ευεργέτη τους ποτέ δεν τον ξεχνάνε και του χρειωστούν ευγνωμοσύνη. Και έχεις αγάπη και εδώ στους ανθρώπους, στους Βεδουίνους. Τους έχεις μεγάλη αγάπη. Και είχε πει τότε και στον αρχιεπίσκοπο εδώ το Σινά να τους προσέξει τους Βεδουίνους. Ανθρώπους. Και ότι ήταν εδώ κοντά στο μοναστήρι και με αυτούς λέει το μοναστήρι ζούσε τότε. Πήγαινε και τους ρωτούσε, μάθαινε ποιος είχε ανάγκη. Δεν είχε φαϊτό. Και πήγαινε τους αγόραζε τρόνι και πήγαινε τους στάθηκε έξω από την πόρτα. Και έφερε. Και συμπονούσε βέβαια με τη, γιατί εδώ πέρα και τότε που ζήσε αυτός δεν είχαν και τώρα έχουν και κάποιοι καλύτεροι επειδή το μισότερο. Τότε δεν είχε και το μοναστήρι για τους πατέρας. Εγώ το ζω τώρα το θέλω με τους Βεδουίνους. Και έρχονται οι Βεδουίνοι και με ένα μπούνα μου λέει φάρμακα, δεν έχω να μου έγραψε ο γιατρός συνταγή, αλλά δεν έχω χρήματα που να αγοράσω τα φάρμακα. Θυμάμαι και στο Σινά τα Βεδουινάκια που δεν ήξεραν τίποτε από Ευαγγέλιο, αν τους έδινες κάτι, ακόμα και πολύ λίγο να ήταν, θα το μοιράζονταν μεταξύ τους και θα έπαιρναν όλα από λίγο. Και αν για το τελευταίο δεν έμενε τίποτε, θα του έδιναν τα άλλα από το δικό τους. Μου
Μπορούμε να πούμε ότι το παράδειγμα του Παϊσίου με τους Βεδουίνους σας έχει επηρεάσει, Πάτερ Παύλε? Τώρα είμαι ευχαριστός αυτό. Γιατί τους αγάπησα την πρώτη στιγμή και απόλυτα. Ό,τι μπορώ. Βαράντου. Να πω ένα που είχε και σχέση με εμένα, τον άτακτο. Ήμασταν στο σαλόνι το άλλο εκεί που πάμε κάθε μέρα στο οικονομείο. Ήτανε βραδάκι σαν τώρα. Ήτανε τότε είχε έρθει ο Πορφύριος ο Τρίτος εδώ. Και ήμασταν μέσα στο σαλόνι και λέγαμε κάποιες ιστορίες. Και εγώ λοιπόν εκεί, αφού λέγαμε και κάποιες πνευματικές ιστορίες, εγώ έκανα και κάποιες, όχι δηλαδή, ήθελα να κάνω μια εντύπωση σε κάποιους Βεδουίνους. Και τι έκανα? Έκανα κάποια τρικτά, πώς με τα χειδακτηλουργικά, έτσι. Εξαφάνιζα ένα χλίδι ή ένα μαχαίρι, και τους έκανα εντύπωση, ναι. Αυτά τα έκανα κάποτε στα παιδιά, έτσι, για εντύπωση, για τότε που τους δίδεσκα, και έτσι, σαν αυτό, και τους έλεγα μετά πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, και απορούσε και ο γέροντας Πορφύριος και ο Άγιος Δικαίος, που ήταν και λίγο αφιλής, με κοιτάει αυστηρά. Πολύ αυστηρά. Και μου λέει, τι έκανες χθες το βράδυ? Έψαχνα να βρω τι κακό έκανα. Μήπως είπα τίποτα, δεν ήταν σωστό, μήπως... Ξέρω τι θα κάνω. 10 λεφτά ακόμα τουλάχιστον, έτσι, ναι. Και μου λέει, βρε, δεν ντρέπεσαι. Δεν σας αρκούσαν οι ωραίες ιστορίες, που είπαμε και μερικές πνευματικές ιστορίες. Ήταν ανάγκη να δώσει την εντύπωση ότι είσαι μάγος. Γιατί, λέω, για παιχνίδια. Όχι, μου λέει, αυτοί οι Βεδουίνοι είναι απλοί άνθρωποι. Θα νομίζουν ότι είσαι μάγος, θα νομίζουν εμείς οι χριστιανοί κάνουμε μαγικά και θα τα μπερδεύουμε τα πνευματικά και με τα αληθινά θαύματα. Αυτή είναι η έρημος του Σινά. Από τους πρώτους αιώνες, τον 3ο, τον 4ο, εδώ πάντα ζούσαν αναχωρητές, ερημίτες. Μπορούμε να πούμε ότι ο Γέρον Παΐσιος ήθελε να συνεχίσει την παράδοση του ερημιτισμού? Βέβαια, εμείς αγαπούμε την ερημητική ζωή, αλλά φοβούμαστε να στείλουμε ή να κάνουμε την επιθυμία των πατέρων μερικοί θέλουν. Αλλά το σκεπτόμαστε πολύ και γι' αυτό δίνουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουν για λίγο διάστημα και να γυρίζουν. Ακόμη και εγώ που ήμουν τρεχαντήρας, έτρεχα από εδώ από εκεί, που έλεγα πότε θα βγω σε ένα ερημητήριο. Και δεν τα κατάφερε ως τώρα, αλλά η επιθυμία υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι πολλοί έχουμε αυτή. Αγαπούσε ο γέροντας να επισκέπτεται τόπους όπου έζησαν ασκητές. Θαύμαζε τα μικρά ασκητικά σπήλαια. Αλλού σωζόταν μια μικρή στερνούλα, σε άλλα φαινόταν μαυρισμένος ο βράχος από τη φωτιά που άναβαν κάπου-κάπου για να μαγειρεύουν. Τον ενέπνεαν και τον συγκινούσαν αυτά τα παλαιά ασκητήρια.
Λοιπόν, και θυμάμαι τότε ο γέροντας Νίκανδρος, γέροντας με την έννοια της ηλικίας, ήταν ένας απλός άνθρωπος και είπε, πού θα πας, εκεί. Και τον ρώτησε, θα πας εκεί, ο Νίκανδρος, ήταν δικαίος της Μονής. Ναι, γέροντα, θα πάω εκεί με την ευχή σας. Ρε παιδί μου, εκεί που θα πας, πας να αγιάσεις, αλλά θα ξεπαγιάσεις. Λοιπόν, ξεπαγιάσεις, θα κρυώσεις, θα πουδιάσεις, θα... Και ήταν και χειμώνας τότε. Το απερίσπαστο της ησυχαστικής ζωής στην έρημο πολύ βοηθάει στην προσευχή με τις πολλές του προϋποθέσεις. Αλλά και μόνη της η ησυχία είναι μια μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή, σαν την άδολη αναπνοή στον άνθρωπο. Λοιπόν, ζήτησε από τη σύναξη να πάρει ένα κελάκι στην Αγία Επιστήμη. Τότε αυτό υπήρχε. This time, αυτή την εποχή είναι αυτό το μικρό κελί, 2 μέτρα, 2x2 αυτό, και εδώ δίπλα ήταν η εκκλησούλα. Τίποτα άλλο δεν υπήρχε. Αδελφέ μου, μη ζητάς τίποτε άλλο στην προσευχή σου εκτός από τη μετάνοια. Ούτε φώτα, ούτε θαύματα, ούτε προφητείες, ούτε χαρίσματα, καθόλου, παρά μετάνοια. Ο γέροντας ζήτησε ευλογία να μείνει μόνο στην έρημο. Εγκαταστάθηκε στο ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Εκεί, ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε τη φωλιά του, έκανε μάλλον την πολεμίστρα του, ο αετός του πνεύματος. Πολύ κοντά, ο Σι Λίθουν Βολίν, στο ασκητήριο, είχε μία μικρή πηγούλα. Μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό. Έλεγε ο γέροντας, πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο, λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη. Και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα.
Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λιγοστό νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και γι' αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. Η τροφή μου ήταν ένα τσάι με παξιμάδι που το έκανα μόνος μου. Έκανα πέτουρα, λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρενα στον ήλιο. Γινόντουσαν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπωμένο μέσα σε ένα κονσερβοκούτι. Αυτό ήταν και μπρίκι και κατσαρόλα και πιάτο και ποτήρι. Αυτό το κονσερβοκούτι και ένα κουτάλι λίγο πιο μικρό από τη σούπας ήταν όλο το νοικοκυριό μου. Έπινα και ένα τσάι μαύρο για να με βοηθά στην αγρυπνία και έβαζα και μια κουταλιά ζάχαρη παραπάνω που αντιστοιχούσε με άλλη μια φανέλα. Είχα και μια λαξιά χοντρά ρούχα γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Δεν είχα ούτε φανάρι ούτε φακό παρά μόνο έναν αναπτήρα για να βλέπω λίγο στο σκοτάδι όταν βάδιζα σε κανένα πέτρινο μονοπάτι με σκαλοπάτια. Τον χρειαζόμουν επίσης για να ανάβω καμιά φορά φωτιά με φρήγανα για να κάνω κανένα ζεστό. Είχα και λίγες τσακμακόπετρες και ένα μπουκαλάκι πετρέλαιο πολύ μικρό για τον αναπτήρα. Τίποτα άλλο. Για εργαλεία είχα μόνο δυο μαχαιράκια από ένα ψαλίδι σίγκερ που το έφερα από την Ελλάδα. Το διέλυσα στα δύο, το ακόνησα και το έβαψα με λαδομπογιά πράσινη για να μην αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου και θαμπώνει τα μάτια μου. Στην αρχή, για να τελειώσω ένα εικονάκι, έκανα 3 ημέρες. Μετά το τελείωνα σε 11 ώρες. Βρέθηκε τότε σε δίλημα. Εδώ ήρθα να βοηθώ τους Βεδουίνους ή να κάνω προσευχή για τον κόσμο. Γι' αυτό αποφάσισε να περιορίσει το εργόχειρο με την ελπίδα ότι ο Θεός θα τα οικονομήσει. Την ίδια κιόλας ημέρα τον επισκέφθηκε ένας Έλληνας γιατρός που ζούσε στο εξωτερικό. Εντυπωσιασμένος από το χάρισμα του γέροντα, του έδωσε 100 λίρες λέγοντας «Πάρε αυτά να βοηθάς τους Βεδουίνους, να μην βγαίνεις από το πρόγραμμά σου και αφήνεις την προσευχή». Εάν θέλεις να πιάσεις το Θεό για να σε ακούσει όταν θα προσευχηθείς, γύρισε το κουμπί στην ταπείνωση, γιατί σε αυτή τη συχνότητα πάντα εργάζεται Θεός, και ζήτησε ταπεινά το έλεος Του. Όταν φουντώσει φυσικά ο Θείος Έρος μέσα σου, τότε θα πιάνεις το μικρόφωνο σαν τον ερωτευμένο και δεν θα θέλεις να απομακρυνθείς από το κελί σου, εκτός εάν σε διακόψουν ή το επιβάλλει μία σοβαρή εργασία που και για αυτήν ακόμα αδιαφορεί κανείς πολλές φορές. Όταν ήμουν στο Σινά, διηγήθηκε ο γέροντας, είχα 2 πέρδικες. Περνούσα εκείνη την περίοδο κάτι στενοχώριες και έρχονταν τα πουλιά να μου κάνουν συντροφιά και να με παρηγορήσουν. Όπου πήγαινα, μόλις με άκουγαν, έρχονταν κοντά μου. Όταν σκάλιζα εικόνες, ανέβαινα στους ώμους μου. Μια φορά αρρώστησα για μια εβδομάδα. Όταν έγινε καλά, πήγα στην κορυφή του λόφου, όπου συνήθιζα, και φώναξα τα πουλιά για να τα ταΐσω. Δεν παρουσιάστηκαν. Άφησα το φαγητό και έφυγα. Την άλλη μέρα που πήγα, τα πουλιά με προϋπάντησαν στο δρόμο, φτεροκοπώντας γύρω μου. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Μόλις όμως με είδαν, έφαγαν. Τα άγρια ζώα είναι πολύ φιλότιμα. Συνάντησα φιλότιμο περισσότερο στα άγρια ζώα παρά σε πολλούς ανθρώπους. Καλύτερα να έχουμε φιλία με αυτά παρά με τους κοσμικούς ανθρώπους. Αν θέλεις φίλο αληθινό μετά το Θεό, πιάσε φιλία με τους Αγίους. Αλλιώς με τα άγρια ζώα. Αυτό που τόσοι που είχαν το θάρρος και τα πουλιά πηγαίναν κοντά του και τα πουντικάκια κοντά του, και γύρω του μαζευόταν ένα σωρό τέτοια μικροζωάκια. Και τα μεγάλα ζώα, αλλά αυτά ήταν και τα πιο εύκολα. Και το βράδυ μου έλεγε ότι πολλές φορές άκουγε κάτι φωνές
από τα αυτά πηγαίνανε γύρω. Εκπίσης βράδυ, δηλαδή, ήταν λύκοι, ήταν αυτά, κάποια άγρια ζώα, αλλά έτσι σαν να του παρακαλούσαν τροποτε να όχι άγρια. Φέρει το βραδιάκο τα κάτι πατήματα έτσι βαριά που πηγαίναν μέχρι το κελί του και τότε δεν είχε τοίχο και φεύγανε. Σαν να παίρναν μια ευλογία και να φεύγανε. Ενώ ο Αδάμ αγαπούσε το Θεό και τηρούσε την εντολή του, κατοικούσε στον παράδεισο του Θεού και τριγύρω του όλα τα ζώα τα οποία χάιδευε με αγάπη και εκείνα τον γλύφανε με ευλάβεια σαν αφέντη τους. Όταν ο Αδάμ παρέβη την εντολή του Θεού, εξορίστηκε από τον Παράδεισο. Η τήρηση των εντολών του Θεού τώρα και πάλι πλησιάζει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό και επανέρχεται στην πρώτη του κατάσταση πρώτης πτώσεως. Τότε πια κινείται αθώα μέσα στους ανθρώπους και άφοβα μέσα στα άγρια ζώα, τα οποία διαισθάνονται από πολύ μακριά την αθωότητα και την αγάπη και πλησιάζουν και πάλι τον άνθρωπο και τον γλύφουν με ευλάβεια και τον αναγνωρίζουν για αφέντη τους και πάβουν πια να είναι άγρια αφού το αφεντικό τους έχει ημερέψει. Αγάπησε λοιπόν όσο μπορείς την έρημο και την εξαϊλωμένη ζωή και πέταξε όσα μπορείς από τα υλικά σου πράγματα μέσα στις μάντρες των φτωχών. Απλοποίησε τη ζωή σου όσο μπορείς για να ελευθερωθείς από το κοσμικό άγχος και για να έχει νόημα και η ζωή σου. Την ημέρα έλεγα την ευχή και έκανα εργόχειρο. Ευχή και εργόχειρο. Αυτό ήταν το τυπικό μου. Τη νύχτα έκανα μερικές ώρες μετάνοιες χωρίς να τις μετρώ. Ακολουθία δεν διάβαζα. Την έκανα με κομποσκίνη. Για να μην με ενοχλούν οι περίεργοι, έκανα με πράσινη λαδομπογιά νεκροκεφαλές, σήμα κινδύνου, στα βράχια. Ως εδώ ήταν ο τείχος. Εδώ άρχιζε η πόρτα. Και εδώ, πάνω στην πέτρα, ήταν ζωγραφισμένο. Ακριβώς εδώ που τελείωνε η πόρτα, από πάνω ήταν ζωγραφισμένο. Ήταν ζωγραφισμένη μια νεκροκεφαλή και κόκαλα, σαν ενθύμηση, μνήμη θανάτου. Τέτοιες απεικονίσεις έχουν οι μεγαλόσχημοι. Τι ωφελεί τον άνθρωπον, αν επί της γης σε κλάμψει, εν μάρμαρον λευκότατον, αυτό θα τον σκεπάσει. Μηδέν είναι ο άνθρωπος, μηδέ η δύναμής του, μηδέ η φαντασία του, μηδέν η ύπαρξής του, μηδέν το κάλος, η ισχύς, μηδέν η ωραιότης, τα πάντα όναρ και σκιά, τα πάντα ματαιώτης. Αρχιμανδρίτης Αδριανός, 1971. Οι κοινοβιάτες με την αδελφική του συμπαράσταση βαδίζουν πιο σίγουρα από τους ησυχαστάς που είναι μόνοι τους, εάν δεν δημιουργούν σκάνδαλα μεταξύ τους και τρώγονται, διότι με λιγότερη αυταπάρνηση μπορούν να προχωρήσουν πνευματικά, ενώ ο ησυχαστής θα πρέπει να έχει πολλή αυταπάρνηση, να ανοίξει πρώτα τον τάφο του και μετά να αρχίσει τον πνευματικό του αγώνα, με πολλή ταπείνωση και διάκριση και με συνεχή προσοχή και αδιάλειπτη προσευχή. Βλέπετε, εδώ είναι μοναχοί θαμμένοι. Μπορεί ως 6 άτομα. Εδώ θάβεται ο μοναχός, μετά από 3 χρόνια γίνεται η εκταφή και το κρανίο μεταφέρεται στο οστεοφυλάκιο.
Άγιε Στέφανε, συγχώρησον τα αμαρτία ημών, πρέσβευε το Θεό υπέρ ημών. Ακόμα και όταν πεθάνει κανείς και είναι τακτοποιημένος, την ώρα που η ψυχή του ανεβαίνει στον ουρανό, είναι σαν να τρέχει ένα τρένο και άλλα σκυλιά τρέχουν από πίσω γαυγίζοντας. Γαβ, γαβ, κόβει και κανένα σκυλί το τρένο. Ο διάβολος δεν πάβει να προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τις προσβολές του εχθρού, τότε καθαρίζει η καρδιά του. Η καρδιά του μετατρέπεται σε καμίνι, σε βάτο οικειωμένη, και ό,τι κι αν πέσει με τα μέσα, καίγεται. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ερημίτης και κοινοβιάτης ταυτόχρονα, γιατί ερχόταν στο μοναστήρι. Στο μοναστήριο πατήρ Παΐσιος κατέβαινε κάθε Κυριακή, είτε μία φορά το δεκαπενθήμερο. Διάβαζε και έψαινε στη λειτουργία και κοινωνούσε. Καθήκα στις ανομίες του λαού σε κάλυψες πάσας τις αμαρτίες αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής τιμού σου. Κατέβηκα στο μοναστήρι να λειτουργηθώ. Όταν κοινώνησα, αισθάνθηκα τη Θεία Κοινωνία. Ήταν σώμα και αίμα Χριστού. Ενισχυμένος από αυτό το σημείο και βλέποντας από τη μονή του ασκητήριο, είπε στο διάβολα: «Άμα θέλεις, έλα τώρα να πολεμήσουμε. Δεν σε φοβάμαι πλέον». Μας είχε μερικά πράγματα έτσι εντυπωσιάσει από την αυτή του όταν τον πήραζαν και μας το έλεγε πολύ καλυμμένα πως είχε τον πόλεμο με το διάβολο, πολύ έντονο πόλεμο. Αποφάσισε να ανεβεί στο ασκητήριο και να καθίσει 2 εβδομάδες χωρίς να κατέβει στο μοναστήρι. Ενημέρωσε τους πατέρες για να μην ανησυχούν. Αργότερα διηγήθηκε. Το τι τράβηξε εκεί πάνω με τον πειρασμό 15 μέρες δεν λέγεται. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτές τις 15 μέρες αισθανόμουν σαν να ήμουν καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Το περιστατικό αυτό συνέβη στο Σινά και μας το διηγήθηκε έτσι ακριβώς, πατήρ Παΐσιος. Ήρθε ο διάβολος και μου είπε, «Μπορείς να πέσεις κάτω και να μην πάθεις τίποτα. Εγώ τίποτα εκεί. Συνέχιζα, μια μαύρη σκιά. Να πέσεις κάτω, συνέχεια. Να πέσεις κάτω», μου έλεγε. Εγώ έκανα πως δεν άκουγα. Στο τέλος του είπα, «Κοίταξε, να σου πετάξω μια πέτρα». Και πέταξε την πέτρα κάτω. «Εσύ πέρασες ακόμη και τον Χριστό», μου είπε. «Είδες, καλύτερα και από τον Χριστό σκέφτηκες». «Ο Χριστός ήταν Θεός, δεν ήταν καραγκιόζη σαν και εμένα που κάθομαι και χαζεύω εσένα». Και αμέσως εξαφανίστηκε. «Βρε τον διάβολο, συνέχεια κανένα τέταρτο, συνέχεια». Γιατί στην έρημο ο πόλεμος με τον διάβολο είναι ιδιαίτερα σοβαρός? Γιατί πιστεύω ότι ο διάβολος ξέρει ότι στην έρημο υπάρχουν όσοι... Δεν τρέχει στην έρημο. Τρέχει στην έρημο και πρώτα απ' όλα έχει 2 έννοιες. Είναι καταραμένος να βρίσκεται στην έρημο ο διάβολος και από την μεριά τρέχει στην έρημο που υπάρχουν ερημίτες για να τους ενοχλεί, γιατί ξέρει ότι αυτοί προσεύχονται υπέρ των άλλων και λόγω της πνευματικής τους καταστάσεως μπορεί να κάνουν σπουδαία πράγματα, θαύματα, να σώσουν ψυχές ανθρώπων και να σώσουν και την κοινωνία. Διηγήθηκε ο γέροντας. Είδα το διάβολο, ο οποίος έκανε διάφορες αποκαλύψεις. Ανέφερε διάφορα πρόσωπα και έλεγε «Κι εκείνος δικός μου είναι, κι εκείνος», ονομαστικά. Πολλά είναι ψέματα από όσα λέγει ο διάβολος, αλλά λέγει και μερικά αληθινά. «Είχα ένα ρολόι, το κούρδιζα, είχε χαλάσει και μετά ήθελε κούνημα. Μου φέρνει ένα λογισμό ο διάβολος, τι κάνεις βρεχαμένε εδώ, δηλαδή έτσι έντονα. Αν ήσουν στον κόσμο, θα είχες παιδιά, θα τα κουνούσες, θα τα σκέπαζες». Παίρνω το ρολόι, ήταν απέναντι ακριβώς ένας βράχος ίσια και το πετάω.
Εγώ στο σχολείο που πετούσα την πέτρα, τα περνούσα τα παιδιά. Παίρνω το ρολόι και το πετάω. Και να δεις, πάει ο διάβολος το ρολόι ακριβώς μέχρι εκεί και πάει το ρολόι σιρτά προς τα κάτω να μην πάθει τίποτα. Πάω κάτω, ακούω, κουνιέσαι, λέω. Παίρνω ένα γρανίτι, το ρίχνω επάνω του. Βρε τον διάβολο, να πάει μέχρι εκεί ακριβώς και να πάει ίσια κάτω να μην χαλάσει. Τον ρωτήσαμε, παππού τον βλέπατε κιόλας? Ναι, ξέρεις τι όμορφος είναι, άλλο πράγμα, μόνο να τον δει κανείς. Και πόση αγάπη του Θεού επιτρέπει να μην τον βλέπει ο άνθρωπος τον διάβολο. Ω, θα πέθαιναν όλοι οι άνθρωποι από τον φόβο τους. Σκέψου, αν έβλεπαν τον διάβολο πώς ενεργεί, πώς κάνει, την γλυκιά του μορφή. Από την πείρα του περιέγραφε. Ο διάβολος πραγματικά μετασχηματίζεται σε άνθρωπο, σε ζώο, πραγματικά ψηλαφάται. Είναι μια άλλη κατάσταση που δεν γνωρίζομαι. Τον βλέπεις, τον ψηλαφάς, τον δένεις και αμέσως τον χάνεις από μπροστά σου. Δεν μπορούμε να πούμε υλοποίηση. Είναι μια άλλη ενδιάμεση κατάσταση. Κάποια μέρα αισθανόταν ιδιαίτερη παράκληση, ανεξήγητη παρηγοριά και μεγάλη αγάπη προς την Παναγία. Απορούσε τι είναι αυτό και γιατί του συμβαίνει. Σημείωσε την ημερομηνία και αργότερα έμαθε ότι αυτή την ημέρα εκοιμήθη η μητέρα του που την υπεραγαπούσε, αλλά για την αγάπη του Χριστού και της Παναγίας την εγκατέλειψε. Ήταν σαν να του έλεγε η Παναγία «Μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι η μητέρα σου». Ήταν 6 Οκτωβρίου 1963. Κάποια Κυριακή πρωί είδε να ανεβαίνουν στην Αγία Κορυφή προσκυνητές. Κατάλαβε ότι θα έχουν θεία λειτουργία. Ακολούθησε και αυτός. Αόρατος πόλεμος και ανέκφραστες καταστάσεις. Ο γέροντας αναφέρει σε επιστολή του με ημερομηνία 1η Μαρτίου 1964. Πολλές φορές με ταράζει ο δαίμονας, παρόλο που έχω κατατσακίσει τη σάρκα. Ευχαριστώ την Παναγία που δεν με συχαίνεται, αλλά πάντα με βοηθάει. Hello. Top deck. You woke up already? Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, φίλοι μου? My friend, more 30 minutes to sunrise, okay? Περίπου σε ένα τέταρτο και κάτι θα ξημερώσει.
Ευχαριστώ τον καλό Θεό που με φύλαξε, διότι ήταν τόσο δυνατός ο πόλεμος. Μετά από τον αγώνα αυτόν, με αξίωσε ο καλός Θεός να κοινωνήσω στην Αγία Κορυφή, διότι με φύλαξε. Είχα αισθανθεί μια τέτοια χαρά όλη την ημέρα εκείνην, που δεν μπορώ να την περιγράψω. Είχα διαλυθεί από τη μεγάλη αγάπη του Θεού και αισθανόμουν την παρουσία του κοντά μου. Δι' αυτό ο εχθρός διάβολος με πολεμούσε τόσο έντονα, δια να μπορέσει να μου στερήσει την πνευματική αγαλίαση αυτήν, η οποία με έχει φωδιάσει για πολύν καιρόν. Ο συνεήτης ασκητής ζούσε πλέον ζωή εξαϊλωμένη. Η ευχή του ήταν αδιάλειπτη σαν την αναπνοή του και δεν διακοπτόταν ούτε στον ύπνο. «Αισθάνομαι να γλυκουχαράζει κάτι άλλο μέσα μου», έγραφε. Ενώ ζούσε τέτοια ζωή και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Αναφέρει σχετικά σε επιστολή του από 1η Μαρτίου 1964. «Πάντως βλέπω ότι ο Θεός με κατεβάζει όλο και παρακάτω. Τώρα βρίσκομαι στη Μονή προμιάς εβδομάδος, διότι μου παρουσιάστη άσθημα και επειδή ήτο 2.000 υψόμετρο, το ησυχαστήριο, υπέφερα πάρα πολύ, παρόλο που βίαζα τον εαυτό μου. Ήταν αδύνατο να μείνω εκεί, διότι μου κρατιόταν η αναπνοή. Τελικά, όταν είδε να επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη γλυκιά έρημο του Σινά με λύπη.